Για να καλύψουν τη δική του πολιτική ένδυα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό ο κύριος Μπογδάνος, άρα του ξέφυγε. Είναι η τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που παρεμβαίνει σε τέτοιου είδους ζητήματα. Με τρόπο ασφαλίτικο επί της ουσίας. Είναι απαράδεκτο αυτό να δώσει τη δημοσιότητα στοιχεία παιδιών αλλά και δασκάλων, τα προσωπικά δεδομένα. Αλλά τουλάχιστον μιλάμε για παιδιά. Για μικρά παιδιά μιλάμε και βεβαίως με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Κατά τη γνώμη μας, έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση αλλά και η Νέα Δημοκρατία που ανέχεται στους κόλπους της τέτοιου είδους συμπεριφορές. Γιατί το επαναλαμβάνω και πάλι, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι η τρίτη φορά που το κάνει, παίζοντας το ρόλο του ασφαλίτη επί της ουσίας και καταδίδοντας πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι αυτό το στοιχείο το οποίο είναι καταδικαστέο βεβαίως, ως κόμμα το καταδικάσαμε. Επί της ουσίας όμως, για να μην κρυβόμαστε πίσω από τέτοια περιστατικά, πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα λέει ότι υπάρχουν μεταγραφές ανάμεσα σε κόμματα που λαμβάνουν θέσεις και σε υπουργικά συμβούλια. Αυτές οι μεταγραφές γιατί γίνονται? Γίνονται γιατί υπάρχει μια κοινή αντίληψη, εξέλιξη των πραγμάτων και μία υποταγή στην κοινή στρατηγική την οποία υπάρχει. Και από αυτήν την άποψη δεν είναι τυχαίο αυτές οι μετακινήσεις οι οποίες γίνονται. Από αυτήν την άποψη λοιπόν υπάρχει. Αυτός που τους παίρνει ή αυτοί που πάνε τώρα, για να καταλάβω. Κοιτάξτε, χρειάζεται δύο για να χορέψεις το ταγκό. Από αυτήν την άποψη λοιπόν η αντικειμενική βάση υπάρχει. Αντικειμενική βάση στη συνένεση υπάρχει. Το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια με τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Το είδαμε μετά με τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ενδεχόμενα να το δούμε και στην πορεία με αντίστοιχες συγκυβερνήσεις. Και ποια είναι αυτή η αντικειμενική βάση? Η αντικειμενική βάση είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις και τα κόμματα, τα αστικά, στηρίζουν την πολιτική καταρχάς Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποιεί και ικανοποιεί τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Δεύτερον, έχουν κοινή αντίληψη περί γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας μας και εμπλοκή στους αμερικανονατοικούς συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν η αντικειμενική βάση της σύμφυσης υπάρχει, είναι η πολιτική την οποία ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις και η μία παίρνει τη σκυτάλη από την άλλη. Συνέλεση. Δηλαδή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνέχισε το έργο από εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν άλλαξε τίποτα, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αλλάξει τίποτα, παρότι έλεγε ότι θα ασκήσει τα μνημόνια από την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Πώς συνεχίζουμε, κύριε Καραθανάση? Ένα το κύριε Γαϊτάνη, ξέρετε κάτι, η συνένεση μεταξύ κομμάτων προκύπτει από μια σύγκληση σε επίπεδο πολιτικών εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι έχουμε ένα άλλο πράγμα. Έχουμε μετακινήσεις πολιτικών για να βρουν μια καρέκλα να κάτσουν με το νέο σχήμα που διαμορφώνεται. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε συνέχεια για το καλό της χώρας, για το καλό της κοινωνίας. Και αυτό υπάρχει και αυτό μπορεί να υπάρχει. Αλλά επί της ουσίας τι είναι αυτή η συγκολητική ταινία? Είναι η κοινή στρατηγική στόχευση την οποία έχουν. Από όλους αυτούς δεν διαφωνεί κανείς με την ευρωνοσιακή πορεία της χώρας μας. Δεν διαφωνεί κανείς με την εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, με τις ιδιωτικοποιήσεις, με τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, με την επίθεση ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα, ενάντια στα ασφαλιστικά δικαιώματα. Δεν διαφωνεί κανείς με τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικάνους, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα. Άρα λοιπόν υπάρχει αντικειμενικά η κοινή βάση για να μπορεί να υπάρξουν και κυβερνήσεις συνεργασίας, άρα και μεταγραφές από κόμμα σε κόμμα. Και δεν είναι τυχαίο οι κατά καιρούς δηλώσεις τόσο του κυρίου Τσίπρα από την μια μεριά και του κυρίου Μητσοτάκη ότι μπορεί να υπάρξει εδώ πέρα κοινή αποδοχή υπουργός, για παράδειγμα υπουργός υγείας που είχε πει ο κύριος Τσίπρας, ή να υπάρξουν ευρύτερες συνενέσεις. Άρα λοιπόν η βάση αντικειμενική υπάρχει. Δεν το κάνουν γιατί ακριβώς θέλουν να εγκλωβίζουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια ανάμεσα στη σκύλα και στη χάρη. Ας δούμε τα ουσιαστικά ζητήματα. Γιατί αναφέρθηκα πριν ότι υπάρχει η ευρεία αντικειμενική βάση για συνένεση. Το θέμα της αύξησης των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ποια είναι η αιτία αυτής της αύξησης? Είναι η πολιτική απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας και η πράσινη μετάβαση. Πολιτικές που πολύ πιστά υπερέτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία. Όταν, για παράδειγμα, προχωράμε σε μια λογική απολιγνητοποίησης
για να στηριχθούν τα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας και ως αντιστάθμισμα έχουμε ως βασικό καύσιμο μετάβαση στο φυσικό αέριο το οποίο είναι εισαγόμενο, το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, την εκτόξευση της τιμής της χονδρεμπορικής στα 175 περίπου ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό γιατί, το φυσικό αέριο αυξάνεται, είναι ένα εισαγόμενο καύσιμο. Άρα λοιπόν η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας αυξήθηκε και η πράσινη μετάβαση οδηγεί σε εκτόξευση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό μαζί με τους ρήπους για το περιβάλλον που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η αιτία. Αυτή την πολιτική και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τη στήριξαν. Και τα αποτυπώματά της τα νιώθει σήμερα ο λαός. Γι' αυτό λέμε ότι μπορεί για παράδειγμα ο κύριος Γαϊτάνης να μιλάει σήμερα για μια ανάπτυξη και υψηλούς ρυθμούς, όμως αυτή η ανάπτυξη είναι ματωμένη ανάπτυξη. Πού στηρίχθηκε? Στηρίχθηκε σε μια αγορά εργασίας η οποία οδηγεί σε ζούγκλα, που τη διαμόρφωσαν οι πολιτικές όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν, με νέους εργαζόμενους ανασφάλιστους, με εκπεριτροπής εργασίας, με μερική απασχόληση, με ευαλφάλεια. Με όλα αυτά λοιπόν τα μέτρα τα οποία διαμόρφωσαν ένα σκηνικό φτηνού εργαζόμενου και ιδιαίτερα του νέου εργαζόμενου, και άρα είναι υποκριτικές τώρα οι κορώνες τόσο της κυβέρνησης που λέω ότι θέλω να προστατεύσω τους νέους εργαζόμενους, όταν έχει διαμορφώσει αυτό το πλαίσιο των 300 και 400 ευρώ να αμείβονται οι νέοι άνθρωποι. Όταν έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο, τα παιδιά να μην μπορούν να πάνε στα πανεπιστήμια και φτάνει στο σημείο σήμερα να λέει τι, ότι νέοι 16 χρονών που βρίσκονται σε προνοιακές δομές θα μπορεί να δίνονται τροφή στα πλαίσια της λεγόμενης μαθητείας σε επιχειρηματικούς ομίλους αντί να πηγαίνουν να συνεχίζουν τα σχολεία τους για φτηνούς εργαζόμενους. Αυτό λοιπόν είναι το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται. Από αυτή την ανάπτυξη ο λαός δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Θα δει τη θέση του να υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο όσον αφορά την ικανοποίηση βασικών αναγκών. Άρα λοιπόν πρέπει να συγκρουστούμε με τις αιτίες που διαμορφώνουν τα προβλήματα που σήμερα βιώνει ο λαός, και οι αιτίες αυτές δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εξυπηρέτηση των αναγκών του κεφαλαίου.